Πάμε να δούμε τώρα κανονικές εκφράσεις που βέβαια δεν πέφτουν έτσι σε εξετάσεις τόσο κανονικές εκφράσεις, αλλά συνδυάζονται και με άλλα υπερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υπόλοιπες δομές της ενότητας 3, δηλαδή τα αυτόματα και τα υπόλοιπα θεωρητικά τα οποία θα συναντήσουμε εκεί. Οπότε λοιπόν πάμε στο πρώτο υπερώτημα. Το μήκος του W είναι 3i, για i μεγαλύτερο του 0, εδώ κάνουμε αντικαταστάσεις. Για ίσον 0 έχουμε 0, για ίσον 1 έχουμε 3 επί 1, 3, για ίσον 2 έχουμε 6 κτλ. Κτλ. Αναφερόμαστε δηλαδή σε πολλαπλάσια του 3 πρακτικά, έτσι. Εφόσον το αντιληφθούμε εδώ, αυτό πάμε για μήκος που είναι πολλαπλάσιο του 3. Έχουμε δει παρόμοια άσκηση που το μήκος είναι άρτιο, για παράδειγμα. Οπότε τι κάνω, επαναλαμβάνω τριάδες συμβόλων. Είμαστε στο αλφάβητο αβ. Οπότε επαναλαμβάνω τριάδες συμβόλων, α και β, α και β και α και β. Μήκος 3 είναι αυτό εδώ, το οποίο το επαναλαμβάνω όσες φορές γουστάρω. Οπότε λοιπόν έχω μήκος 3 όσες φορές θέλω, που θα, με την επανάληψη θα πάει 3, 6, 9 κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η κανονική έκφραση λοιπόν για το πρώτο ερώτημα. Για το δεύτερο ερώτημα να δούμε ότι μας διαχωρίζει δύο περιπτώσεις, να έχω ακριβώς 2 ή ακριβώς 3 β. Αν έχω 2 β, αυτό σημαίνει ότι θα έχω τα β και μετά θα πρέπει βέβαια να παρεμβάλλω παντού όσα α θέλω, μεγάλη προσοχή, ή θα έχω 3 β, οπότε λοιπόν 3 τα β, ανάμεσά τους όμως θα πρέπει να παρεμβάλλω όσα α θέλω. Δεν ξεχνάμε ότι η κανονική έκφραση οφείλει να παράγει όλες τις συμβολοσυρές της γλώσσας και μόνον αυτές. Πάμε τώρα και στο τρίτο ερώτημα που είχε έτσι ένα ενδιαφέρον, εναλλασσόμενα α και β, άρα λοιπόν αβ, 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 οπότε αυτός είναι ο βασικός πυρήνας της άσκησης. Και τώρα βέβαια να παρατηρήσουμε ότι αυτή η δομή που έχουμε γράψει δεν τελειώνει με α, τελειώνει με β αναγκαστικά, οπότε θα μπορούσε να τελειώνει με α, θα μπορούσε και όχι. Αυτό με κομψότητα αποτυπώνεται έτσι στην κανονική έκφραση, τελειώνεις με α ή τελειώνεις όπως ήσουνα. Και τέλος αντίστοιχα και από αριστερά μπορούμε να γράψουμε ότι αν γουστάρουμε μπορούμε να αρχίζουμε με β ή να μείνουμε ως έχουμε. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα να παραχθούν όλες οι παραλλαγές οι οποίες υπάρχουν. 1,4 ερώτημα τώρα. Δεν περιέχει τη λέξη βα. Αυτούς η άσκηση από τις σημειώσεις. Α αστεράκι, β αστεράκι. Δεν περιέχει το 0,1 είχαμε δει εκεί, έτσι. Μια δύσκολη άσκηση την οποία είδαμε μέσα στο μάθημα 3.1. Πάμε τώρα στη δεύτερη ομάδα κανονικών εκφράσεων. Η WW ξεκινάει με 0,0,0 ή με 1,1,1 ή τελειώνει. Οπότε εδώ πρακτικά έχουμε 4 περιπτώσεις. Εντάξει, και είναι ήδη αζευτικό που σημαίνει ότι μπορεί να συμβαίνει οποιαδήποτε από αυτές. Οπότε λοιπόν μπορεί να ξεκινά με 3 μηδενικά και μετά να έχει οτιδήποτε. Άλλη περίπτωση να ξεκινά με 3 άσους και μετά να έχει οτιδήποτε. Και μετά βέβαια η άλλη παραλλαγή, όπου τελειώνουμε αντίστοιχα με τα μηδενικά ή με τους άσους, οτιδήποτε ακολουθούμενο από 3 μηδενικά και οτιδήποτε ακολουθούμενο από 3 άσους. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτό εδώ το υποερώτημα. Και πάμε τώρα στο 2-2, ξεκινάω και τελειώνω εδώ, έτσι, είτε με το ένα είτε με το άλλο. Οπότε μία περίπτωση είναι να ξεκινάω με 3 μηδενικά και μετά στο τέλος θα έχω πάλι 3 μηδενικά. Και μια δεύτερη περίπτωση είναι να ξεκινάω με 3 άσους και θα τελειώνω βεβαίως πάλι με 3 άσους. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ερώτημα 2-2. Πάμε και στο 3, το οποίο έτσι έχει και μια ψιλοαστοχία σαν εκφώνηση, αλλά είναι μια εκφώνηση του ΕΑΠ. Κάθε άσος ακολουθείται από 2 μηδενικά. Κάθε άσος ακολουθείται από 2 μηδενικά. Άρα αυτός είναι ο πυρήνας. Και όταν λέει από 2 μηδενικά, εννοεί ακριβώς 2 μηδενικά. Ή τουλάχιστον έτσι το απάντησε το ΕΑΠ όταν το ζήτησε αυτό κάποια στιγμή. Και μετά βέβαια εδώ να παρατηρήσουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε άλλα μηδενικά, γιατί αλλιώς ένας άστρος θα ακολουθείται από 3 μηδενικά ή από 4, έτσι και τολμήσω να βάλω κανένα μηδενάστρο στο τέλος. Τώρα το άλλο θέμα βέβαια είναι ότι μπορεί να ξεκινάει με όσα μηδενικά θέλει, οπότε μηδενάστρο στην αρχή της κανονικής έκφρασης είναι κάτι απαραίτητο. Πάμε και στο ερώτημα 2-4. Όπως το 2-4 μας λέει ότι περιέχει 2 συμβολοσυρές και βέβαια εδώ πέρα η παγίδα είναι ότι θα πρέπει να του δώσω και τις 2 δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι αυτό εδώ το οποίο εύκολα κάποιος το εντοπίζει, δηλαδή έχει το 1-1-1, έχει και το 0-1-0, ξέρω εγώ, αλλά μπορεί να την περιέχει και με την ανάποδη σειρά, δηλαδή να έχει πρώτα το 0-1-0, έτσι, και μετά να ακολουθείτε μετά η άλλη συμβολοσυρά, το οποίο είναι οι 3 άσοι. Εντάξει. Οπότε λοιπόν καλύψαμε όλες τις περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις είναι αυτές εδώ.
3 άσοι ακολουθούμενοι από το 0-10 και 0-10 ακολουθούμενο από τους 3 άσους. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτές τις κανονικές εκφράσεις που είχαν έτσι ένα ενδιαφέρον.